Είχε μια επιτυχία μεγάλη. Γι' αυτό κάνω αυτή την πρόταση. Έτσι, να είναι πλέον υπόθεση του Δήμου που να έχει εθελοντές, να γίνει μια επιτροπή, να ελέγχονται τα πάντα. Εμείς δεν διαφωνούμε σε αυτό. Δεν είναι υπεραματική μια ζωή. Δεν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό που κάνω εγώ 4 μήνες που δουλεύω προσωπικά για την οργάνωση, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο που θα το κάνει δωρεάν κλπ. Ποτέ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό πρέπει να πάει σε άλλα επίπεδα. Έχει μια επιτυχία μέχρι τώρα. Συνεργάζεται η πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε πολύ σοβαρό βαθμό. Είναι θέμα δηλαδή είναι των σχολείων. Έρχονται, θα σας πει τώρα ο Δημήτρης Σαρής, πέρυσι ήταν 3.000 μαθητές. 120 σχολεία πήραν μέρος. Ήταν σχολεία από τη Σπάρτη. Αυτό το αφήσουμε έτσι και να διαλυθεί κάποια στιγμή. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει, λέτε Πετρολάκη, να τελειώσει η ιστορία. Δεν πρέπει κάπου να πάει σε άλλα επίπεδα. Και οπότε αυτό δεν είναι μόνο του Δήμου, είναι όλων. Όλο του Δημοτικού Συμβουλίου να πάρει απόφαση. Κύριε, δεν είναι μόνο προσωπικό δικό σας ή του Δήμου. Πρέπει όλοι να πάρουν απόφαση. Θέλουμε να υπάρχει ένα τέτοιο φεστιβάλ που αφορά τα παιδιά και που δεν υπάρχει πουθενά στην Νότια Ελλάδα. Αυτό είναι. Λέτε μου, επειδή άνοιξε πλέον το θέμα της βιωσιμότητας του θεσμού, γιατί εγώ δύο πραγματάκια διάβασα εδώ. Η συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου και Παντομήμας Βέρειας και Δήμου Βέρειας που το διοργανώνει. Προφανώς αυτό θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια της ευρύτερης συνεργασίας και με το Δήμο Θεσσαλονίκης και γι' αυτό το ίδιο χρονικό διάστημα το οποίο πρέπει να γίνεται για να μειώνεται το κόστος, τέλος πάντων όλα αυτά. Αλλά τώρα εδώ πέρα άνοιξε ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με τη βιωσιμότητα του θεσμού. Λοιπόν, στρατηγικές και πολιτικές ανάπτυξης. Αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία για το τι στρατηγική πρέπει να ακολουθηθεί για έναν θεσμό, όποιος και αν είναι αυτός. Αν είναι, δεν είναι ανάγκη να είναι κομμάτι του πολιτισμού, μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Όπως το ίδιο και την πολιτική. Δηλαδή, τι θα ακολουθήσεις, ποιο θα είναι το στρατηγικό σου σχέδιο, ποιοι είναι οι στόχοι που επιδιώκεις, πώς αυτό θα μπορέσεις να το επιτύχεις, τι κόστος πρέπει να έχεις για να μπορέσεις να πετύχεις το ανάλογο όφελος, το οποίο πολλές φορές δεν είναι ανάγκη το όφελος να είναι οικονομικό. Το όφελος έχει μια ευρύτερη διάσταση, έτσι και όχι και δεν είναι μόνο η οικονομική του πλευρά, αλλά είναι και η πολιτιστική του πλευρά. Πολιτιστική, και η ανάπτυξη του τόπου. Βέβαια. Άρα λοιπόν η κουβέντα νομίζω ότι χρήζει να γίνεται περισσότερο με κάποιους ειδικούς του χώρου. Το να έρθουμε εμείς και να πούμε ο καθένας και εγώ και η Τόνια του σταμάτησα να αναφέρομαι στους συναδέλφους γιατί είμαστε δημόσια πρόσωπα, δημοτικοί σύμβουλοι, εκφράζουμε τον τόπο καθένας από τη δική του πλευρά. Μπορεί προφανώς να έχουμε κάποιες μικρές γνώσεις όσον αφορά τον πολιτισμό ή τα οικονομικά δεδομένα, αλλά νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα θέλει μια διαχείριση από επαγγελματίες του κλάδου που θα μπορέσουν να ασχοληθούν και να κάνουν συγκεκριμένη αυτό πρόταση. Στη Βέρεια έτσι γίνεται, εγώ αυτό θίγω. Ναι. Στη Βέρεια έτσι γίνεται. Δηλαδή εκεί έχουν μια καλλιτεχνική επιτροπή που φέρνει προτάσεις, έχει επαφή με όλο τον κόσμο. Αυτός ο Χουάν Κοράλες είναι ένας καλλιτεχνικός, ας πούμε, ή κουκλοπαίκτης και διοργανωτής φεστιβάλ κουκλοθέατρου. Είναι στο Μπιλμπάο, είναι Θεσσαλονίκη, είναι Βέρεια και δεν ξέρω που άλλο. Ξέρει τους πάντες. Και στο Κιλκής αυτός ήταν. Αυτός ξέρει τα πάντα. Αυτός κατεβάζει τις προτάσεις, όπως είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ χορού, που δεν ξέρω ο Δήμος ποιοι θα έρθουν, ποιοι βουλευτές θα έρθουν. Αυτός κανονίζει, τα φέρνει σαν πρόταση στο Δήμο και αποφασίζει σίγουρα με τα οικονομικά. Γιατί πάντα πρέπει να ελέγχεται αυτό το πράγμα. Εγώ έτσι. Δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο τον οποίο λες εσύ. Αυτός ενδεχομένως να είναι ένας φορέας, ο κύριος, ο οποίος μπορεί να είναι ο πρώτος στο είδος, ο καλύτερος στο είδος του ανά τον κόσμο. Ποια είναι αυτή η αρμοδιότητα. Καινούριο δουσού φάρης, καινούρια δημοτική αρχή. Φαντάζομαι ότι όλοι οι σύλλογοι, παρακολουθώντας το εκλογικό αποτέλεσμα, θα θελήσουν μετά, όπως το περιμένουμε και εμείς σαν Δημοτική Συμβουλή, να γίνει από αυτό το κεντρικό πολιτιστικό φορέα διαχείρισης που είναι η ΦΑΡΙΣ, το πλάνο μέσα στο οποίο θα χωρούν και οι ερασιτέχνες και τα μεγαλύτερα δρόμενα όπως είναι το κουκλοθέατρο, γιατί δεν ανήκει στους μικρούς συλλόγους, άρα δεν μιλάμε για τα 500 ευρώ που εύκολα τα δίνουμε και υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση. Αξιολόγηση της σπουδαιότητας των γεγονότων. Άρα έχουμε τα δύο μεγάλα γεγονότα που είναι το Φεστιβάλ Χορού και οι χοροδείς που έχουν βρει το δρόμο τους και τα χρηματοδοτικά τους εργαλεία. Από εκεί και μετά, εγώ περιμένω από τη ΦΑΡΙΣ και θα είναι και ένα αίτημά μας και μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο να εντάξει όλα αυτά τα δρόμενα, αυτό που λες λίστα, εγώ το λέω πολιτιστικό και τουριστικό καλεντάρι και το περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία, γιατί μόνο έτσι θα εκφραστούν όλοι οι σύλλογοι. Επαγγελματικοί, ερασιτεχνικοί, μεγαλύτεροι, μικρότεροι.
και εκεί να υπάρχει μια επιτροπή που εγώ δεν τη λέω επιτροπή για το κουλουκλοθέατρο, τη λέω επιτροπή αξιολόγησης της σπουδαιότητας των γεγονότων για την πόλη στο σύνολό της. Δηλαδή, η Λέτα μπορεί να είναι φίλη μου και μπορεί να δώσω την αντίστοιχη σημασία και να ενδιαφέρομαι για το κουλουκλοθέατρο, αλλά κανονικά δεν πάει έτσι. Πηγαίνει με το ποιους ανθρώπους φέρνω, πόσο απασχολώ την πόλη, πόσο λειτουργικότητα έχω, πόσο έχω αποδείξει τα προηγούμενα 3-4 χρόνια ότι αυτό το πράγμα ζει, λειτουργεί, υπάρχει. Δεν είμαι εγώ τώρα, γεια σας, ήρθα, κάνω μια πρόταση και καλείσαι να την πάρεις. Αυτό έχει διαγράψει μια πορεία. Έχει διαγράψει 3 επιτυχή έτη που ως ερασιτέχνες, ως ιδιώτες, ως εθελοντές το έχουν φτάσει μέχρι ένα σημείο. Από τη στιγμή που ξεφεύγει των ορίων τους, θα πρέπει να έχει μια πρωτοβουλία. Οι Φάρις και ο Δήμος τώρα να το αναλάβουν αυτό και να το αναδείξουν με τις συμβουλές της Λέτας και του συλλόγου που υπάρχει ως κάτι καλύτερο, γιατί έχει τη δυνατότητα ακόμα να το κάνει, όπως λέει. Δεν έχει βαρεθεί. Μπορεί να υπάρξει αυτή η συμβουλευτική κίνηση. Όμως η Φάρις απαιτείται τώρα να βάλει μέσα στους κόλπους της όλο αυτό το κομμάτι. Εγώ για το κουκλοθέατρο έχω και μία πιο σαφή πρόταση. Νομίζω ότι πρέπει να παίξει ένα κεντροβαρικό ρόλο στο κομμάτι του να δώσει και μια άλλη ποιότητα στο καρναβάλι, στο τι συζητάμε για. Αυτό το καρναβάλι, εγώ θέλω να το δω και διαφορετικά. Νομίζω ότι οι δράσεις της πειραματικής σκηνής και το κουκλοθέατρο μπορούν να δώσουν μια διαφορετική, πολύ ποιοτική εικόνα σε αυτό που λέμε απόκριες καρναβάλι Καλαμάτα, να πάει στα χωριά, να πάει σε πολλές ενότητες, να είναι μια πρόταση στοιχειοθετημένη και νομίζω, Λέτα, αυτή να είναι η επόμενη κίνησή σας. Ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο που μπορούμε όλοι να εκφραστούμε, να το φέρουμε και ο Δήμος μπορεί να το φέρει και οι μειοψηφίες εμείς μπορούμε να το φέρουμε, να συζητήσουμε πού εντάσσεται αυτό το μεγάλο γεγονός με αυτά τα στοιχεία έτσι όπως τα περιγράφεται, ενδεχομένως με μια σωστή δράση, έτσι ώστε να μπορεί να το πιάσει από εκεί. Γιατί ένας μεμονωμένος άνθρωπος, τώρα ακόμα και εκπρόσωπος του Δήμου είναι προφανώς, δεν μπορεί να εκφραστεί, δεν μπορεί να δεσμευτεί, δεν μπορεί να το εντάξει πουθενά. Άρα νομίζω ότι μια συλλογική κίνηση και μια ολοκληρωμένη πρόταση από εσάς στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη Φάρις ταυτόχρονα, για να το πάρει πάνω της και να σου πει τι μπορεί να κάνει, πού μπορεί να το εντάξει, γιατί καταλαβαίνω το δισταγμό και δεν ξέρει πού ακριβώς μπορεί να ενταχθεί αυτό. Ο κατάλληλος φορέας είναι η Φάρις. Πού μπορεί να ενταχθεί το ερασιτεχνικό κομμάτι, αλλά και το μεγάλο ερασιτεχνικό κομμάτι, γιατί δεν είναι ένας μικρός σύλλογος, έχει ξεφύγει τώρα των πλαισίων. Έχετε παραδείγματα σε άλλους Δήμους που λειτουργεί σωστά και από εκεί μπορούμε να πάρουμε το know-how, τον τρόπο βιωσιμότητας, τη βελτίωση ενδεχομένως, γιατί αυτοί θα έχουν και προβλήματα διαγράψει. Και εμείς να πάμε ακόμα παραπέρα. Εμένα η πρότασή μου είναι ότι αυτό θέλω να πάει εκεί, θέλω να τον αναλάβουν, όπως λες, οι επαγγελματίες πια, αφού οι ερασιτέχνες τον έκαναν τον κύκλο τους και είναι εδώ και παρόντες, να στο δώσουν, γιατί στο δίνουν έτοιμο. Και για μένα είναι πολύ μεγάλο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή πάρα πολύ σωστά, αν το πιάσουν τώρα από εδώ οι επαγγελματίες και το πάμε παραπέρα.